Το τελευταίο διάστημα, δεκάδε δημοσιεύματα αποκαλύπτουν μια πραγματικά ζωφερή εικόνα σε ό,τι αφορά στη δημόσια υγεία και ειδικά στα αυξανόμενα κρούσματα ελονοσία. Με αφορμή την είδηση ότι θα βρίσκονται σε καραντίνα 12 δήμοι λόγω ελονοσία, με την Χαλκίδα και τη Θήβα να φιγουράρουν στη λίστα, το Κελπνό εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προσπαθεί να καθησυχάσει την κοινή γνώμη και στην οποία περιγράφει ω αναμενόμενη ω ένα βαθμό την εμφάνιση σποραδικών κρουσμάτων ελονοσία. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης ζητά άμεσα την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Γιάννη Μπασκόζου για το θέμα. Όπω αναφέρει το ρεπορτάζ τη καθημερινή, ο λόγο για τον οποίο οι 12 περιοχέ αυτέ τέθηκαν σε συναγερμό από του υπεύθυνου του Εθνικού Κέντρου Εμοδοσία και του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων, είναι ο εντοπισμό κρουσμάτων ελονοσίας, μια νόσου που από το 2009 και μετά απασχολεί όλο και πιο συχνά τι υγειονομικέ αρχέ, καθώ σε αιτήσια βάση καταγράφονται περιστατικά εγχώρια μετάδοση τη. Τα εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν σε νέες περιοχές μετάδοσης όπως η Αχαΐα, η Ηλία και η Θεσσαλονίκη, οι οποίες σύμφωνα με το Κέλπνο έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των ευάλωτων περιοχών, δηλαδή είναι αυξημένου κινδύνου για την μετάδοση της ελωνοσίας. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης σε δήλωσή του με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας υπογραμμίζει πως η αποκάλυψη ότι περιοχές σε 12 δήμους της χώρας έχουν τεθεί σε καραντίνα στην αιμοδοσία επιβεβαιώνει δυστυχώς τους φόβους μας ότι οι παραλήψεις του Υπουργείου Υγείας έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Ιατρικό Σύλλογος Αθηνών έχει επανειλημμένω επισημάνει ότι κατά τη φετινή χρονιά υπήρχε ολιγορία στο στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών, παρά το γεγονό ότι το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων είχε προειδοποιήσει για τον αυξανόμενο κίνδυνο λόγω των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και είχε ζητήσει να ληφθούν έκτακτα μέτρα. Ωστόσο, όπω τονίζει ο κύριος Πατούλη, το Υπουργείο Υγεία, όπω παραδέχτηκε σε σχετικέ δηλώσει του ο Γενικό Γραμματέα Δημόσια Υγεία Ιωάννη Μπασκόζο, περιορίστηκε στο να εκδίδει εγκυκλίου χωρί να μεριμνήσει για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση του σοβαρού αυτού θέματο που συνιστά μεγάλη απειλή για την δημόσια υγεία. Το αποτέλεσμα είναι ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει σήμερα έναν υγειονομικό κίνδυνο με σοβαρές προεκτάσεις. Όταν μάλιστα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προειδοποίησε για τον κίνδυνο και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για να προστατευτεί η δημόσια υγεία, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Γενικού Γραμματέα καθώς και των γνωστών συνδικαλιστών αυλοκολάκων του. Δυστυχώ, για άλλη μια φορά, ο Γενικό Γραμματέα Δημόσια Υγεία κ. Μπασκόζο αποδεικνύεται κατώτερο των περιστάσεων. Ανάλογε παραλήψει στη θωράκιση τη χώρα απέναντι στη γρήπη είχαν αποτέλεσμα να έχουμε φέτο ρεκόρ θανάτων από τον ιό. Οι παραλήψει κοστίζουν ανθρώπινε ζωέ, ενώ στην περίπτωση τη ελωνοσία απειλούν να εκθέσουν διεθνώ τη χώρα μα. Προσθέτει και καλεί τον κ. Μπασκόζο να παρετηθεί, υπογραμμίζοντα πω είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Το κέλπνο βάσει τη επιδημιολογική εικόνα του νοσήματο και των εφαρμοζόμενων μέτρων πρόληψη θεωρεί ότι ο κίνδυνο μετάδοση τη αλλονοσία σε ταξιδιώτε στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμηλό. Για το λόγο αυτό, δεν συνιστά λήψη προληπτική φαρμακευτική αγωγή έναντι τη αλλονοσία σε άτομα που σκοπεύουν να επισκεφθούν οποιαδήποτε περιοχή τη χώρα στην οποία έχει εμφανιστεί κρούσμα με ενδείξει εγχώρια μετάδοση τη νόσου. Τονίζει όμω την ανάγκη λήψη όλων των προτινόμενων μέτρων για την ατομική προστασία από τα κουνούπια κατά την περίοδο κυκλοφορία